Ακέφαλο παραμένει το διπεθέ Κρήτης με αποτέλεσμα να αδυνατεί να εκπληρώσει τους σκοπούς του και να προσφέρει άρτιες παραγωγές στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου. Βασικός μέτοχος σε ποσοστό 57% είναι ο Δήμος Χανίων, όμως συμμετέχει δεύτερη στη σειρά και η ΠΕΔ Κρήτης, τη συνεδρίαση της οποίας απασχόλησε το ζήτημα μετά και τον σάλο που ξέσπασε επειδή οι θεσμοφοριάζουσες δεν μπόρεσαν να φιλοξενηθούν στον Δήμο Κισάμου. Οι Δήμοι ωστόσο έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το ΔΥΠΕΘΕΚ και μάλιστα φέτος χωρίς την καταβολή ΦΠΑ. Το ποσό παραμένει σταθερό με τη διαφορά ότι καταφέραμε να απαλλάξουμε όλους τους μετόχους του ΔΥΠΕΘΕΚ από το ΦΠΑ. Θεωρήθηκαν συμβάσεις μεταξύ δημοσίου και δημοσίου φορέα και έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το θετικό, δεν υποχρεούνται οι Δήμοι μέτοχοι και οι υπόλοιποι φορείς να καταβάλουν αυτό το ΦΠΑ. Το διακύβευμα, σύμφωνα με τους δημάρχους της Κρήτης, είναι να παραμείνει ζωντανός ο παγκρίτιος χαρακτήρας του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης, όπως και η δυναμική του εξωστρέφεια, που επισφραγίστηκε πρόσφατα με τα 16.500 εισιτήρια που κόπηκαν σε παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν κάποιες παραγωγές ιδιαίτερων απαιτήσεων που δεν μπορούν να ανεβούν σε μικρές σκηνές. Ωστόσο, το ΔΥΠΕΘΕΚ οφείλει να προσφέρει πολιτισμό κοντά στο δυνατόν περισσότερους φιλότεχνους. Να επισπευθεί η όποια διαδικασία ή όποια αγκύλωση υπάρχει, ή αν χρειαστεί να γίνει και παρέμβαση για να ανατραπεί αυτή η αγκύλωση, προκειμένου να λυθεί αυτό το θέμα και να επανέλθει το ΔΥΠΕΘΕΚ μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία σε μια κανονικότητα, καθότι προφανώς είναι απαραίτητη αυτή η θέση σε έναν οργανισμό όπως είναι ένα περιφερειακό θέατρο.